τους ομαδάρχες των μεγάλων σας παιδιών. Αυτών που είναι 13, 14, 15. Παρακαλώ, καλώς ήρθατε. Αυτοί οι ομαδάρχες είναι τα παιδάκια σας. Τα μεγάλα σας τα παιδάκια σας. Αυτούς τελειώνουν την καριέρα τους δηλαδή στην κατασκήνωση. Μετά τα παιδιά σας γίνονται σχολή στελεχών, τους κάνουμε σεμινάρια και με τη σειρά γίνονται και αυτοί βοηθοί ομαδαρχών και ομαδάρχες της κατασκήνωσης. Αυτούς τα μεγάλα τους βλέπετε είναι και λίγο χαμογελαστή. Επειδή είναι στα μεγάλα παιδιά, αυτά τα παιδιά είναι πάνω στο Village, την καινούργια πτέρυγα την έχετε δει πάνω στο Village. Μακριά είναι αυτή, την έχουμε κάνει μακριά για να μην πηγαίνετε εύκολα. Είναι τέρμα πάνω από τα γήπεδα, βγαίνεις έξω. Για να σας δώσω τα λευκά είστε. Καινούργιες είναι οι μπλούζες, τώρα τις βάλατε μάλλον. Δεν μπορεί να είστε το πρωί με τη δύο μπλούζα, τα λευκά. Μετά είναι ο ομαδάρχης του Πευκοράματος. Στο Πευκόραμα δίπλα έχουμε τα μεσαία μας παιδιά. Σιγά, περιμένετε ρε κοριτσιά. Τα κοριτσιά του Πευκόραμα. Εκεί έχουμε τα παιδιά 11, 12, 13. Τι μένει στα μαύρα. Σας πήρα και φέτος ρε με κοροϊδέψατε και οι δύο! Οι δύο με κοροϊδέψατε! Αυτή είναι η ομαδάρχη στο μεσαίο μας παιδιών. Παιδιά σας κι αυτοί έχουν μεγαλώσει την κατασκήνωση. Αυτούς τους τελευταίους που έχουμε κρατήσει εκεί έξω. Πολύ καλή ιδέα μερικοί από εσάς που στέλνουν οδηγίες πίνει το γάλα τους στις 6 κάθε πρωί. Δεν ξέρω πώς τη φαντάζεστε την κατασκήνωση ακριβώς. Μάλλον στο Pomegranate θέλετε να στείλετε το παιδί σας. Πίνει το γάλα τους στις 6 πρωί. Αλλάζει βρακή τότε. Στέλνετε κατάλογο με οι ομαδάρχες των μικρών παιδιών 4, 5, 6, 7, 8 και 9 χρονών. Μπορείτε αποθετικά να τους χειροκροτήσετε όπως κάνετε με τους άλλους. Αυτοί μην κοιτάτε, δεν γελάνε αλήθεια. Τους ζωγραφίσαμε στο καλλιτεχνικό χαμόγελο. Αυτοί λοιπόν είναι οι άνθρωποι που κοιμούνται μαζί με τα παιδιά σας. Όταν λέγαμε μπλε στα μικρά παιδιά δεν εννοούσαμε μπλε με ρίγες. Καλά τα αγόρια στα χρώματα είμαστε φοβεροί να ξέρετε. Σε λέγαμε είπαμε μπλε να βάλετε στα μικρά, έβαλε μπλε. Τι φταίει. Είναι ναύτισα εντάξει. Λοιπόν, πάνω από τον ομαδάρχη λοιπόν για αυτούς που έρχονται πρώτη φορά να τον υπηρετεί και να τον καθοδηγεί ο ομαδάρχης έχει ένα σπιτάκι. Κάθε τρία περίπου σπίτια ή τέσσερα είναι ο κοινοτάρχης. Δηλαδή κοινοτάρχης, μιλάμε τώρα σαν υποστράτηγος περίπου να το καταλάβεις. Ο κοινοτάρχης είναι πάρα πολύ έμπειρος, είναι μεγαλύτερος και έχει και την ευθύνη της κοινότητας. Καλούμε λοιπόν τους κοινοτάρχες της κατασκήνωσης! Οι πτερυγάρχες της κατασκήνωσης! Αυτή καταλαβαίνει είναι τα πιο δύσκολα προβλήματα όλων των εποχών. Δηλαδή, όταν κλαίει και θέλει να φύγει από την πρώτη μέρα που δεν μπορεί ο ομαδάρχης δύο μέρες να το συνεφέρει το παιδί σου, πάει στον κοινοτάρχη, παλεύει άλλες δύο μέρες και μετά πάει στους πτερυγάρχες. Το καταλάβατε? Μπράβο, αυτή είναι η τελεγάνηση λοιπόν. Ο σημαντικότερος άνθρωπος της κατασκήνωσης είναι ο ομαδάρχης, δηλαδή εγώ. Υπάρχει ψυχαγωγική ομάδα που όλο τίνεται, όλο κάνει αστεία, όλο μας τρελαίνει. Είναι ο Στέλιος ο Ρώμος επικεφαλής. Με την ομάδα του. Καλά Στέλιο, καμός. Έχετε δει στα βιντεάκια που δίνονται νερά, είναι δίνονται εκεί πέρα διάφορα σκετσάκια.